τι είναι η ισχυμική καρδιακή νόσος. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι η ισχυμική καρδιακή νόσος και πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας. Στο σημερινό βίντεο θα εξετάσουμε 7 παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης αυτής της σοβαρής κατάστασης. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα και να προστατέψετε την καρδιά σας από πιθανούς κινδύνους. 1. Οικογενειακό ιστορικό καρδιακής νόσου η ισχυμική καρδιακή νόσο μπορεί να κληρονομηθεί. Εάν αρκετοί από του συγγενεί σα έχουν διαγνωστεί με αυτή την πάθηση, τότε οι πιθανότητέ σα να την αναπτύξετε αυξάνονται σημαντικά. Έρευνε έχουν δείξει ότι το γενετικό υπόβαθρο παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τη ισχυμική καρδιοπάθεια. Δίγα. Κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι ένα από του πιο επικίνδυνου παράγοντε. Μειώνει την ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να μεταφερθεί από τα αιμοσφαίρια σα και προκαλεί σπασμού στη στεφανιαία αρτηρία. Οι τοξικέ ουσίε στον καπνό συμβάλλουν στη φθορά των αρτηριών, αυξάνοντα τον κίνδυνο καρδιακή προσβολή. 3. Διαβήτη Ο διαβήτη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνιση καρδιακή νόσου. Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να βλάψουν τι αρτηρίε, καθιστώντα τα άτομα με διαβήτη πιο ευάλωτα σε καρδιακά προβλήματα. Σύμφωνα με έρευνε, τα άτομα με διαβήτη αναπτύσσουν καρδιοπάθεια νωρίτερα από τα υγιή άτομα. 4. Παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι άλλο ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Το επιπλέον βάρος αυξάνει την πίεση στην καρδιά και μπορεί να οδηγήσει σε άλλε καταστάσει όπω η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτη, οι οποίε αυξάνουν τον κίνδυνο ισχυμική καρδιακή νόσου. Η διατήρηση ενό υγιού βάρου είναι κρίσιμη για την καρδιακιακή υγεία. Πέμπα. Υψηλή Αρτηριακή Πίεση Η υψηλή αρτηριακή πίεση ασκεί επιπλέον πίεση στην καρδιά και τις αρτηρίες σα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στι αρτηρίε, καθιστώντα τι πιο επιρρεπείς σε πλάκα και στενώσει. Η τακτική παρακολούθηση και η διατήρηση τη πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα είναι απαραίτητη. 6. Νεφρική νόσο Η χρόνια νεφρική νόσο μπορεί να συμβάλλει στην ισχυμική καρδιακή νόσο. Οι νεφροί παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση τη αρτηριακή πίεση και του όγκου του αίματο. Όταν οι νεφροί δεν λειτουργούν σωστά, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακή νόσου. Εφέβα, υψηλή χολυστερόλη. Τα υψηλά επίπεδα χολυστερόλη μπορεί να προκαλέσουν συσσόρευση πλάκα στι αρτηρίες. Αυτή η πλάκα μπορεί να στενέψει τι αρτηρίε και να μειώσει τη ροή του αίματο στην καρδιά, αυξάνοντα τον κίνδυνο καρδιακή προσβολή. Η διατήρηση της χολυστερόλης σε υγιή επίπεδα είναι κρίσιμη για την καρδιακή υγεία. Για να προστατεύσετε την καρδιά σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να διαχειρίζεστε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Κάντε υγιεινές επιλογές, παρακολουθήστε την υγεία σας και συμβουλευτείτε το γιατρό σας τακτικά. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο σχετικά με την υγεία.